Έχουμε τον Μανώλη τον Ορφανό στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μανώλη, Βάνε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, Μαρία. Τατιάνα. Βλέπουμε, η Τατιάνα είναι εδώ, δεν είναι η Μαρία σήμερα. Με συγχωρείτε, δεν άκουγα γιατί είμαι στον δρόμο. Ναι. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Τατιάνα. Τώρα φαίνεται ότι πολλές εκδηλώσεις, από τις πολλές εκδηλώσεις που τρέχετε, γιατί το συζητήσαμε και χθες το βράδυ στον πύργο, σας βρίσκεται για κάποιος χρόνος για να μπορείτε να δείτε και κάποια άλλα θέματα. Χθες κάνατε μια συνάντηση με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Θέλετε να μας μιλήσετε, κύριε Ορφανέ, για αυτή τη συνάντηση? Τι ακριβώς υπόθηκε, αν προτείνατε κάποια πράγματα και τι θα γίνει με το νοσοκομείο τελικά? Η θεσμική μου θέση και από θέμα του Δημοτικού, του ΣΑΜ Δημοτικού Συμβούλου, Δημοτικός Συμβούλος και επικεφαλής παράταξης, αλλά και ως σύλλογος, ξέρετε πολύ καλά ότι ο χρόνος πρέπει να, να έχει διαιρεθεί ώστε να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε τα πάντα. Όσον αφορά με τη συνάντηση με το νοσοκομείο, με τους εργαζομένους στο νοσοκομείο, ήταν η δεύτερη που κάναμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο περίπου, για να ακούσουμε τα προβλήματά τους και για να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε. Όταν εμάς μας έρχεται μια κοινοποίηση ενός προβλήματος που έχει σχέση με το νοσοκομείο, η παρέμβασή μας είναι άμεση και αυτό φάνηκε την προηγούμενη φορά που κάναμε έγγραφο, το οποίο απευθύνθηκαμε και στον Υπουργό, αλλά και στο γραφείο του Πρωθυπουργού για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ναι. Ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο, ή μάλλον να το πούμε καλύτερα, υποστελέχωση νοσοκομείου, με το καινούργιο προεδρικό διάταγμα που έκλεισε πριν από λίγες μέρες για τη στελέχωση του νοσοκομείου. Όταν έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο φαινόμενο, ότι δεν έχουμε γιατρούς, ότι δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό, το ότι δεν λειτουργεί σωστά η δομή υγείας αυτή, για μας είναι προτεραιότητα. Και το δείξαμε και προεκλογικά. Ήταν η πρώτη μας συνάντηση με το νοσοκομείο, τότε με τον κύριο Παναδόπουλο. Από εκεί και πέρα όμως, έχουν προβλήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, άπτονται της κεντρικής διοίκησης του κράτους και όχι του Δήμου ή των δημοτικών παρατάξεων ενός Δήμου. Αυτή θα είναι η παρέμβασή μας. Το να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους κρατούντες τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας. Σε δεύτερη φάση είναι να πιέσουμε και το Δήμο αλλά και τους ίδιους τους Σαντορινιούς να μπορέσουμε να βρούμε κατοικίες για τους γιατρούς. Ήδη πληροφορήθηκα από τους ίδιους εργαζομένους και από το Σώληγο Στήριξης ότι ο παθολόγος που ήρθε πριν από λίγες μέρες έφυγε γιατί δεν βρήκε σπίτι ο άνθρωπος. Ναι. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βάλουμε όλοι νερό στο κρασί μας και να βρούμε σπίτια για αυτούς τους ανθρώπους. Και να κάνουμε παρεμβάσεις για να βρεθούν σπίτια. Για μένα είναι ο πρωταρχικός λόγος αυτός και κάτι άλλο βασικό. Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας έχει ακίνητη περιουσία στο νησί. Πρέπει κάποια στιγμή να αξιοποιηθεί από τους ίδιους. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να μένουν σε συνθήκες που δεν θα μένε ούτε, δηλαδή δεν νομίζω θα μένε άνθρωπος σε συνθήκες που μένουν μέσα στο παλιό κέντρο υγείας. Αυτό πάντως είναι ένα θέμα που, Μανώλη Ορφανέ, που το αντιμετωπίζουν και άλλα νησιά. Δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Για παράδειγμα, έφυγαν γιατροί και από τη Μήλο, καθώς δεν βρήκαν σπίτι να μείνουν. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα πώς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Δημήτρη, θες να κάνεις κάποια ερώτηση? Δεν θέλω να κάνω κάποια ερώτηση, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ καιρό και πολύ φοβούμε, κύριε Ορφανέ, πολύ φοβούμε ότι. Γιατί από την αρχή, εδώ και χρόνια, τίθεται αυτό το ζήτημα από αυτήν εδώ την εκπομπή και από τις εκπομπές μας. Πολύ φοβούμαι ότι χρησιμεύει και ως άλοθη αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ από την αρχή είχα πει ότι το Airbnb είναι κατάρα για τα νησιά, αλλά πολύ φοβούμαι ότι χρησιμεύει και ως άλοθη. Να γίνει. Πρώτα απ' όλα, το βασικό μας ζήτημα εδώ στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή είναι να περάσει επιτέλους το νοσοκομείο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τέρμα με την ΑΕΜΗ, ΑΕΜΗ, ΔΑΕΜΗ και δεν ξέρουμε που βρίσκεται και δεν ξέρουμε κανέναν. Να δούμε δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν ακούσατε το Δημήτρη τον Μπράσο, κύριε Ορφανέ. Ξέρω αν την άκουσα σωστά την ερώτηση, όμως θα συμφωνήσω σε κάτι με τον Δημήτρη τον Μπράσο. Πρώτον, και μας γραμμή δική μας ως συνδυασμός και τοποθέτηση δημόσια που έχω κάνει προσωπικά και προς το Υπουργείο Υγείας και με τη συνάντησή μου που είχα στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τον κύριο Πλεύρη, ήταν ότι το νοσοκομείο πρέπει να μεταφερθεί στο ΕΣΥ. Με έναν τρόπο όμως που να μπορέσουμε τους ιδιώτες γιατρούς που θέλουν να μπουν μέσα στο νοσοκομείο να τους εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια το θέμα τη λέξη εκμεταλλευτούν. Ναι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας γιατρός ο οποίος θέλει να προσφέρει στο νοσοκομείο να μην μπορεί όταν είναι στο ΕΣΥ. Έτσι. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα κύριε Πράσο όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Δεύτερον,
Αν άκουσα καλά, είπατε για άλοθη των γιατρών που έρχονται και φεύγουν. Δεν νομίζω, δεν πιστεύω ότι είναι άλοθη ότι ένας γιατρός μπαίνει σε διαδικασία να... Άλοθη για μας, λέω. Για μας, όχι για τον γιατρό. Ο γιατρός φυσικά και θέλει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Άλλωστε για μας, λέει ο Δημήτρης, όχι για τον γιατρό. Και οτιδήποτε. Ο γιατρός τι φταίει. Λέει, θέλω να πάω να βρω ένα σπίτι της οικοπής και να μείνω. Ήταν ο μοναδικός συνδυασμός που κατέθεσε πρόγραμμα στέγασης προεκλογικά και δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένα να το υλοποιήσει. Είναι ξεκάθαρο το πρόγραμμα στέγασης, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει προσωρινή λύση. Ποια είναι η προσωρινή λύση? Το να μπορέσουμε να βρούμε ξενοδοχεία τα οποία είναι κλειστά και υπάρχουν στη Σαντορίνη, γιατί ξέρω ότι ο Σύλλογος Στήριξης του Νοσοκομείου έχει βρει ξενοδοχεία τα οποία είναι κλειστά και διατίθεται οι ιδιοκτήτες να τα δώσουν για τέτοια δουλειά, και να μπορέσουμε με ένα μικρό αντίτιμο να φιλοξενήσουμε μέσα γιατρούς, νοσοκόμες, αστυνομικούς, λιμενικούς και όσους μπορούμε να βάλουμε μέσα. Και η οριστική λύση είναι σε μία μη τουριστική περιοχή του νησιού μας, με ειδικούς όρους δόμησης, να κάνουμε τύπου εργατικές κατοικίες, ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια εκμετάλλευση, όχι να βγάζει λεφτά ο Δήμος από ενίκεια, να συντηρεί τα ακίνητα που θα δώσει προς εκμετάλλευση στους ανθρώπους που τους χρειαζόμαστε, ναι, για να ζήσουμε στο νησί, το οποίο είναι ένας παγκόσμιος ιστορικός προορισμός. Και επιτρέψτε μου, Παναγιώτη, κύριε Ορφανέ, να προσθέσω. Δεν έχουμε το δικαίωμα ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός να συγκρινόμαστε με τη Σύρο, με τη Μήλο κ.ο.κ. Να προσθέσω σε αυτά που είπατε. Ναι, να προσθέσω σε αυτά που είπατε ότι αφού φαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας δεν είναι διατεθειμένο να μας παραχωρήσει το παλιό κέντρο υγείας, δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση από ό,τι έχω καταλάβει, ή δεν ξέρω αν έχουν γίνει και οι σωστές ενέργειες διεκδίκησης του παλιού κέντρου υγείας. Αφού δεν έχουν σκοπό λοιπόν να το δώσουν για να το κάνουμε όπως είχαμε πει ίσως σε δημαρχείο κλπ., γιατί δεν το διαμορφώνουν αυτό σε σπίτια, σε κατοικίες, που να μπορέσει να χωρέσει τουλάχιστον, δεν ξέρω. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μπάτε, κύριε Λέστη. Ποιος θα το Υπουργείο, ρε παιδί μου. Το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο. Το Υπουργείο να πάει να κάνει να διαμορφώσει. Να αναθέσει, ένα... να βγάλει μια εργολαβία, να φτιάξει 20 διαμερίσματα. 20 διαμερίσματα γίνονται εκεί. Άμα αξιοποιήσει και τον πρώτο όροφο που φτιάξανε. Τελευταία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, κύριε Ορφανέ, εσείς τι λέτε γι' αυτό. Για το κέντρο υγείας το παλιό, που ξαναλέω, δεν ξέρω με ποια είναι η κατάστασή του. Η εξωτερική του πάντως μορφή είναι χάλια. Σκουριασμένα air condition βλέπουμε. Εντάξει, δεν είναι στην καλύτερη. Κατακοσμικές δεν είναι στην καλύτερη του όψη από έξω μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κανείς από εμάς δεν έχει πρόσβαση για να δει τι γίνεται. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω στο ελληνικό. Λοιπόν, ναι, στον ελληνικό, να μιλάμε στον ελληνικό, ναι. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω αυτό. Λοιπόν, καταρχήν είναι, όπως είπα προηγουμένως, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Υγείας έχουν ακίνητα στη Σαντορίνη που πρέπει να τα αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο. Το να μπορέσουν να στεγάσουν γιατρούς και νοσοκόμους και γενικά προσωπικό του νοσοκομείου. Πρώτον. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή ξέρετε ποιοι είναι μέσα στο κέντρο υγείας? Όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι ξέρει το ίδιο ο Σύλλογος Εργαζομένων ποιοι είναι μέσα στο παλιό κέντρο υγείας. Ποιοι μένουν. Αν μένουν γιατροί, αν μένουν νοσηλευτές, αν μένουν γιατρικό δυναμικό του νοσοκομείου, αν μένει ο ΑΒ. Δεύτερον, επαναλαμβάνω, για να ζητήσεις ένα ακίνητο και να στο παραχωρήσουν για δημαρχείο ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να τους δώσεις ανταποδοτικά ωφέλη. Δηλαδή θα έρθει το Υπουργείο Εργασίας και για τα ωραία μας τα μάτια που δεν είχαμε πει ακόμα, γιατί αν με ρωτάτε, εγώ θα μπαίνα μέσα αύριο το πρωί. Έτσι. Ναι. Θα έρθει το Υπουργείο Εργασίας, σου κάνει δώρο ένα ακίνητο χωρίς να έχει ανταποδοτικά ωφέλη. Θα πρέπει και εσύ να του κάνεις μια πρόταση. Ότι ξέρεις κάτι, θα φιλοξενήσω αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή τη δομή που θα έχω φτιάξει. Και δεν είναι μόνο το ακίνητο, είναι και ο χώρος, είναι και το οικόπεδο, Δεν το ξεχνάμε αυτό. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Ναι. Που ανήκει και αυτό. Εκεί που είναι τα ΚΤΕΛ, εκεί όλη αυτή η περιοχή ανήκει στον ίδιο φορέα από ό,τι καταλαβαίνω. Με την ευκαιρία της Μαυροσικιάς, ναι, είχαμε πολλά ακίνητα που ανήκουν στο Δήμο. Ναι. Και πολλά ακίνητα που ανήκουν στο κράτος και μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε, και πολλά ακίνητα που ανήκουν στα Υπουργεία και μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Πάντως θέλετε να μας πείτε, να μας θυμίσετε ποιοι γιατροί λείπουν, παθολόγοι, καρδιολόγοι? Αυτή τη στιγμή δεν έχω τη δυνατότητα να ξέρω ποιοι γιατροί λείπουν. Δηλαδή δεν ξέρω ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις ιατρών. Μια τέτοια απάντηση θα μπορούσε να σας δώσει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος τι να κάνει. Εντάξει, τι να κάνει τώρα και ο Διαμαντόπουλος, προσπαθεί να μπαλώσει όποια τρύπα μπορεί. Κύριε Ορφανέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Φιλοξενία,
Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, Δημήτρη, θέλεις να πεις κάτι και εσύ, και η Τατιάνα, μα θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Εγώ έχω να πω κάτι που έχω διαψευστεί πάρα πολλές φορές, αλλά ευτυχώς έχω το βίντεο. Ναι. Και μου λέγανε ότι είχαμε στείλει τότε χαρτιά κτλ. Έχω το βίντεο που λέει, που είχε πει, αγοράστε τους τάβλους Καμαρίου Πανωτόπουλος, κατ' εντολή του Υπουργού, αυτού που καπνίζει, αγοράστε τους τάβλους Καμαρίου με τώρα θα τους πουλήσουμε, είπα, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του χρόνου. Με το ελληνικό δημόσιο να εγγυάται, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πληρώσετε τίποτα και εμείς θα σας παραχωρήσουμε το κέντρο υγείας. Διαψεύστηκα από παντού